Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ψηφίζει στις εκλογές που θα αναδείξουν τη 18η Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας. Η μάχη για τη Μέρκελ είναι οριακή. Η τελευταία δημοσκόπηση δίνει στους χριστιανοδημοκράτες προβάδισμα χωρίς ξεκάθαρη πλειοψηφία. Στην τελευταία της προεκλογική εμφάνιση, η Γερμανίδα καγκελάριο ζήτησε ισχυρή εντολή για να συνεχίσει το έργο της. Νωρίτερα ψήφισε και ο επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, το S5 του Περ Στάινμπρουκ μπορεί να συγκεντρώσει ποσοστό έως και 28%. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μαζί με τους πράσινους, δεν μπορεί να ξεπεράσει το CDU και να σχηματίσει κυβέρνηση. Το μεγάλο ερωτηματικό για τους χριστιανοδημοκράτες είναι αν θα συνεχίσουν να συγκυβερνούν με τον μικρότερο εταίρο τους, τους ελεύθερους δημοκράτες του Φίλι Πρέσλερ. Με 6% οι φιλελεύθεροι βρίσκονται ελάχιστα πάνω από το 5% που είναι και το όριο εισόδου στη Βουλή. Ωστόσο, όλες οι δημοσκοπήσεις είναι στο όριο στατιστικού λάθους. Σε περίπτωση που οι φιλελεύθεροι δεν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος για τη συγκρότηση του λεγόμενου μεγάλου συνασπισμού των χριστιανοδημοκρατών με τους σοσιαλδημοκράτες. Αστάθμητος παράγοντας μπορεί να είναι το νεοσύστατο ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία.